Είναι πρόκληση καταρχήν να ακούμε για κοινωνική πολιτική από μια κυβέρνηση που αφού ισοπαίδωσε κυριολεκτικά συνταξιούχους, εκάς και μισθωτούς, γυρίζει λιγότερο από ένα ευρώ την ημέρα στους συνταξιούχους και να συζητάμε καν αν αυτό αποτελεί παροχή, πόσο μάλλον με τα μνημονιακή εποχή. Τα διλήμματα είναι ίδια και για το Ευρωκοινοβούλιο και για την Ελλάδα και αφορούν το εξής ότι και από την Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία με την οποία συμπορεύεται ο ΣΥΡΙΖΑ και από τη φιλελεύθερη δεξιά έχουν συνυπογραφεί μέτρα για την επόμενη μέρα που θα ισοπεδώσουν δικαιώματα των εργαζομένων και αυτά αφορούν δεσμεύσεις, τις οποίες έχει δεσμευτεί και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και αφορούν από οδηγίες για το ασφαλιστικό, για αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, μέχρι οργάνωση του χρόνου εργασία. Έχουν και οι δύο δεσμευτεί για 10 ημέρα χωρί ρεπό και είναι κοινοτικέ οδηγίε. Αυτά που ακούμε τώρα περί ασφαλιστικού ποινοσέτ, μήπω έρθει και περί εργασία, είναι κυριολεκτικά λόγια του αέρα. Αν δούμε τι κοινοτικέ οδηγίε οι οποίε έχουν ήδη αποφασιστεί, και να πω και κάτι Α, άλλο. Αλλά εσεί διαφωνείτε με την ευρωπαϊκή πολιτική σε Φα... αυτό το επίπεδο, πώ μπορείτε λέμε ότι να την ο, αλλάξετε ο λαός έχει, από αυτό το ρόλο. Θα σα πω, έχει βιώσει καταρχήν την κοινοτική πολιτική με τα τρία μνημόνια τα οποία εφάρμοσαν. Και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ από κοινού, οι οποίοι εμφανίζονται τώρα να έχουν αγεφύρωτες διαφορές. Δηλαδή, η, η, η παράσταση των προστατών των πολλών και των εργαζομένων έχει δοθεί από αυτού που μαζί έφεραν τα τρία μνημόνια και έχουν δεσμευτεί σε πολιτική μνημονίου διαρκεία την επόμενη Πώς μέρα. Να Εμείς Εμεί λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ένα ουδέτερο γήπεδο στο οποίο αναμετράται η πρόοδο με τη συντήρηση. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποστολή να στηρίζει το μεγάλο κεφάλαιο, γι' αυτό και η πολιτική της εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη. Και με κυβερνήσει τύπου Σαλβίνη και με κυβερνήσει τύπου Ρέντσι. Η κυβέρνηση Ρέντσι έφερε την κυβέρνηση Σαλβίνη, δηλαδή η σοσιαλδημοκρατική. Στη Γερμανία συγκυβερνούν μαζί οι σοσιαλδημοκράτε που αγαπά ο κύριο Τσίπρα με το κόμμα του κυρίου Βέμπερ που μα λέει ότι είναι ο μεγάλο του αντίπαλο. Έχουμε δει μαζί χέρι-χέρι να σαρώνουν. Τα εργατικά δικαιώματα και όχι γιατί έχουν κάποιε νεοφιλελεύθερες αιμονέ, ναι, αλλά, αλλά για να σταθεί όμως. η Ευρωπαϊκή. Θα σα πω εμεί λέμε ότι αυτή η αντιδραστική συμμαχία δεν μετασχηματίζεται. Και γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να οργανωθεί αντεπίθεση του λαού που θα ξεκινήσει mm. από τα πραγματικά του προβλήματα. Για παράδειγμα, στη φορολογία δίνοντα μάχη. Για το αφορολόγητο, στα εργατικά δικαιώματα δίνοντα μάχη για το 35ωρο πενθήμερο 7ωρο. Αυτά έπρεπε να φέρει ο Πρωθυπουργό, αν πραγματικά ήθελε. Δίνοντα όμω ένα ξεκάθαρο προσανατολισμό ότι η Ευρώπη δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει δυνατότητα για ριζική αλλαγή πορεία για την Ελλάδα και την Άλιστα. Ευρώπη του σοσιαλισμού, για την οποία κάποιοι μιλούσαν λίγο παλιότερα πριν βρεθούν αγκαλιά με τον κυρία Μέρκελ και τον κύριο Μοσκοβισή. Τόσο η συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή με τις αποκαλύψεις του κυρίου Μεϊμαράκη για τις σκέψεις που έρχεται προς τον κύριο Τσίπρα, όσο και η πρόταση του Κινάλου ότι μπορεί να συνεργαστεί και με τους δύο, είναι η καλύτερη απόδειξη Υπάρχει για το πώ συγκλίνουνε ναι, ότι μπορεί και με τον ένα και με τον άλλο στη βάση τη προγραμματική τη. Αυτό καμί, που είπατε. Ωραία, εντάξει, στη βάση ενό προγράμματο. Μπορείτε να, να τους... συμφωνήσετε και με εμά που λέμε αποδέσμευση <laughs> από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εννοείται. <laughs> λοιπόν, <laughs> λέω. <laughs> ε, είπε ε, με όποιον συμφωνήσει με το πρόγραμμα. Με ένα πρόγραμμα όμω το οποίο. Το κοινάλ, το Πασόκ συγκυβέρνησε με τη Νέα Δημοκρατία, μην τρελαθούμε. Δεν, είναι, δεν συζητάμε στον αέρα. Ζούμε στην γιατί, Ελλάδα. Γιατί χρειάζεται και Ζούμε να σώσει στην Ελλάδα για γνωριζόμαστε όλοι, γιατί, κύριε Γιαμίνη. Λοιπόν, ναι, για αυτός να 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 πω όμω να απαντήσω. Ε. Λέω το εξή: Ότι οι προτάσει που δείχνουν ότι μπορεί να υπάρξει συγκυβέρνηση όλων αυτών των μερών την επόμενη μέρα δείχνουν και τη στρατηγική του συμφωνία σε βασικέ κατευθύνσει. Αυτέ οι κατευθύνσει <laughs> έφεραν τη γενιά των 300 ευρώ δεν ήρθε ως φυσικό φαινόμενο. Δεν την βρήκε ο κύριος Τσίπρας πριν από λίγα χρόνια για τη γενιά που είναι εξαφλειωμένη. Μιλούσαμε για τη γενιά των 700 ευρώ και υπήρχαν και σχετικά σύριαλ που μιλάγαν για τον κίνδυνο της εξαφλίωσης της γενιάς των 700 ευρώ και φτάσαμε σήμερα να τη λέμε ικανοποιητικό μισθό. Απέναντι λοιπόν σε αυτήν την κατάσταση εμείς λέμε ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση πρέπει να υπάρξει γιατί την επόμενη μέρα θα αρχίσει, θα ενταθεί η επίθεση του κεφαλαίου, θα ξαναξεκινήσει. Η ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση μένει ΚΚΕ για να οργανωθεί στην πραγματικότητα μέσα και έξω από το Ευρωκοινοβούλιο, μέσα και έξω από τη Βουλή, πιο ισχυρή αντεπίθεση του λαού απέναντι σε αυτή την πολιτική η οποία κατεδαφίζει τα δικαιώματά του και με ξεκάθαρο προσανατολισμό. Γιατί εμεί δεν λέμε απλά ένα όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέμε ένα μεγάλο ναι στην Ευρώπη στην Ελλάδα πρώτα απ' όλα του σοσιαλισμού. Θα είναι λίγο αντιφατικό με το ρόλο πάντω που διεκδικείται. να λέτε όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. αλλά... Γιατί αν να... δεν υπήρχε το ΚΚΕ, δεν θα υπήρχε η φωνή που αποκαλύπτει αυτή την αντιδραστική πολιτική και τη συμφωνία όλων των άλλων. Άρα ελπίζετε να το ανατρέψετε. Και εμεί αξιοποιούμε κάθε δυνατότητα που μα δίνει ο υπάρχον συσχετισμό για να ανατρέψουμε <σχετισμός> αυτό το σκηνικό. οι υπόλοιποι είμαστε οι συνωμότε. Όχι, καθόλου δεν είπα αυτό. Είστε λανίστατοι και αποκαλύπτετε τη σύγκλησή σα.